Σύσκεψη με τη συμμετοχή των Δήμων, του ΕΒΕ, της ΟΕΒΕ και των Σωματείων Καφέ, Μπαρ και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αντιπεριφέρεια Ξάνθης με αντικείμενο τον τουρισμό. Ωστόσο, ένα τίποτε χαρακτήρισε την συνάντηση αυτή ο Γιώργος Μπατζακίδης, ο οποίος μάλιστα ήρθε σε ανοιχτή ρήξη με τον πρόεδρο του ΕΒΕ, Στέλιο Μωραΐτη. Η σύσκεψη τελικά δεν ήταν η αναμενόμενη που θα έπρεπε να είναι. Διότι ο τουρισμός είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και κατέληξε να γίνει πάλι μια σύσκεψη όπως όλες οι άλλες. Δηλαδή ένα τίποτα. Εδώ υποθηκεύεται το μέλλον της πόλης μας. Το έχω πει και το ξαναλέω και μάλιστα με κατηγόρησε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Μωραΐτης, ότι κάνω πολιτική. Ενώ εγώ είπα την αλήθεια. Ότι αφού τα εργοστάσια μας είναι πλέον κουφάρια κλειστά, άρα το μόνο που μας απομένει είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας στον τουρισμό. Δεν μας μένει κάτι άλλο. Εκτός και αν ο κύριος Μωραΐτης τα εργοστάσια τα βλέπει ανοιχτά. Οπότε να ζητήσω δημόσια συγγνώμη που τα είπα ότι είναι κλειστά. Δεν κάνω πολιτική, μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας. Και ούτε μασάω τα λόγια μου. Επίσης, ανέφερα το εξής γεγονός, ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα σε ό,τι αφορά την προσέλκυση τουριστών από τη γειτονική Τουρκία. Σε αντίθεση με την Καβάλα, με την Αλεξανδρούπολη και γενικότερα με όλο τον Εύρο, που έχει κάνει τεράστιες δουλειές, τεράστια ανοίγματα και έχουν επωφεληθεί πάρα πολλοί επαγγελματίες από αυτό το γεγονός. Όπως πρόσθεσε ο κ. Μπατζακίδης, η ενασχόληση με τον τουρισμό θα πρέπει πλέον να γίνει με σοβαρότητα, αποβλέποντας μάλιστα στη νέα αστική τάξη της γειτονικής χώρας, η οποία διαθέτει και χρήμα για να ξοδέψει. Κάτι όμως που μάλλον δεν χωρά στο μυαλό ορισμένων που αντιμετώπισαν τον πρόεδρο της ΟΕΒΕ με χλεβασμό. Φυσικά υπήρξε ο χλεβασμός, εννοείται, διότι στη Ξάνθη και το είπα μπροστά τους, ότι έχουμε πάρα πολλά ταμπού ακόμη. Ταμπού τα οποία αγγυλώνουν και δεν αφήνουν να προχωρήσει αυτή η πόλη. Μάλιστα ο τοπικός τύπος συμπράττει προς αυτή την κατάσταση. Για παράδειγμα, όταν είπα ότι πρέπει να μπει μια ταμπέλα επιτέλους στο ρολόι της Ξάνθης, όλοι εναντιώθηκαν προς αυτή την κατάσταση. Και αν μη τι άλλο, ας μην αναφέρουμε μόνο το όνομα αυτού που το χτίσε, αλλά ας αναφέρουμε στην ταμπέλα, αν έχουν τη δύναμη και τα κότσια να το κάνουν, σε κάποιο από τα μελλοντικά δημοτικά συμβούλια, ευχή σε έργο κάποια στιγμή να το δω όσο ζω, και να μπει όλη η ιστορία του ρολογιού της Ξάνθης, από την ημέρα που χτίστηκε μέχρι το σήμερα. Και να υπάρχουν οι αντίστοιχες φωτογραφίες του τότε και του τώρα. Παράλογα πράγματα. Πρέπει να φτιάξουμε καινούργιες καταστάσεις και να ανοίξουν τα μυαλά μας, ώστε εμείς εδώ πέρα δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με το μάτι της οπισθοδρόμησης, αλλά με το μάτι το προοδευτικό, όπου υπάρχουν πάρα πολλές γενιές ανέργων αυτή τη στιγμή που θέλουν να προχωρήσει η Ξάνθη μπροστά, η τοπική οικονομία να ανέβει και να σταματήσει αυτή η ανεργία, να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε περισσότερα παιδιά στις δουλειές. Γιατί αν θα ανέβει ο τουρισμός, είναι πολύ γνωστό ότι τα καφέ μπαρ θα πάρουν προσωπικό, τα εστιατόρια θα πάρουν προσωπικό, θα δουλέψει μια σωρία επαγγελμάτων από πίσω, τα καταστήματα επιτέλους μετά από μια δεκαετία θα προβούν σε ανακαινήσεις και αυτό θα φέρει πάλι από πίσω μια σωρία επαγγελμάτων τα οποία ανήκουν ως μέλη στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τα πετσέριδες, μπουγιατζίδες, ένα σωρό επαγγέλματα τα οποία θα βοηθηθούν από την ανάπτυξη του τουρισμού, γιατί όπως ξέρουμε ο τουρισμός σε όλο τον κόσμο έφερε μόνο ανάπτυξη, τίποτα άλλο. Μάλιστα ο κύριος Μπατζακίδης απαντά εύλογα και σε αυτούς που του επιτέθηκαν επειδή ασκεί κριτική, αφού όπως τονίζει τα μπάτζετ για τον τουρισμό είναι αυτοί οι ίδιοι που τα χειρίζονται. Όχι επειδή μόλις πάμε να πούμε τα αρνητικά ή να κάνουμε μια κριτική για το τι πάει στραβά και ο τουρισμός δεν αναπτύσσεται στην Ξάνθη, όλοι ορμούν και λένε ο Μπατζακίδης κάνει κριτική. Φυσικά και θα κάνει κριτική. Δεν μας είπες λέει τι κάναμε εμείς, τι κάνατε εσείς. Τι μπορεί να κάνει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών με 3 και 4 και 5 χιλιάδες ευρώ, όταν η δύναμη οικονομική ανήκει στο Δήμο, στην Περιφέρεια και στο Επιμελητήριο. Άρα λοιπόν ευλόγως πρέπει να ασκήσουμε κριτική σε αυτούς που έχουν το χρήμα και τη δύναμη να το κάνουν. Εκτός αν μας δώσουν ένα μεγάλο budget, θα το διαχειριστούμε και θα σας δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, ο τουρισμός δεν είναι μια κατάσταση όπου ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Εδώ πρέπει να έχουμε μια υψηλή στρατηγική, ενιαία, που δεν μπορεί να λέει η περιφέρεια άλλα, ο Δήμος άλλα, το επιμελητήριο άλλα και οι επαγγελματίες άλλα.
Πρέπει όλοι να έχουν μια κοινή κατεύθυνση για να τα βρίσκουν. Αλλά σε αυτή την πόλη δεν πρόκειται να τα βρει κανένας. Γιατί το είπε ο Μίτσος και δεν το είπε ο Κώστας, το είπε ο Στέλιος και δεν το είπε ο ένας και ο άλλος. Με αυτές τις μικροπρέπειες η πόλη μας δεν θα πάει μπροστά. Και φυσικά μια μεγάλη ή μάλλον θα έλεγα μικρή μερίδα του τύπου, η οποία και αυτή αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Δηλαδή σε ένα άνοιγμα, ας πούμε, προς τη γειτονική Τουρκία, είναι λες και θα ακούω ένα σωρό λόγια για αυτό το πράγμα. Και οι άνθρωποι που έρχονται εδώ δεν τους ενδιαφέρει καν η πολιτική, καν. Δεν νοιάζονται καν, τους ενδιαφέρει να περάσουν καλά, να πιούν, να φάνε, να διασκεδάσουν και να σηκωθούν να φύγουν. Δυστυχώς όμως, όπως προσθέτει ο πρόεδρος της ΟΕΒΕ, η όποια πολιτική για την προσέλκυση τουριστών από τη γειτονική χώρα αρκείται μόνο στην έκδοση φυλαδίων. Μόνο με φυλάδια δεν γίνεται. Και στην τουρκική πρέπει να μεταφραστούν πάρα πολλά πράγματα. Και όχι να κάθονται στη Μαντσίνη επειδή στείλαμε 1000 κομμάτια στην Αδριανούπολη, στο προξενείο. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Αν θες να κάνεις δουλειά, θα πρέπει να τα αναθέσεις επαγγελματία. Και να σταματήσει ο Δήμος και η περιφέρεια να κάνουν τους επαγγελματίες. Δεν μπορούν. Δεν έχουν τη δύναμη, ούτε και τον ζήλο να το κάνουν. Αυτό μπορεί να γίνει με πολύ, πολύ έξυπνο τρόπο, να νοικιάσεις ένα ταξί στην Κωνσταντινούπολη, ένα ταξί που να γράφει σε πάνω γιορτές παλιάς πόλης ή καρναβάλι Ξάδης και ένα μήνα να γυρνάει στις πόλεις για να βλέπει ο κόσμος. Γιατί και σήμερα δεν γίνεται μόνο με φυλάδια ή δώσαμε 5 φυλάδια και τέλος. Τώρα κάθεται ο πιτσιρικάς με το τάμπλετ και επιλέγει από το τάμπλετ ποιος είναι ο προορισμός του. Αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά τι λέω. Και όλα πρέπει να γίνουν έγκαιρα. Αλλά εμείς πάντοτε είμαστε της τελευταίας στιγμής. Τυπώνουμε 20 μέρες, 15 μέρες πριν τις γιορτές και πριν το καρναβάλι. Δουλειά δεν γίνεται έτσι. Ωστόσο, η είδηση βρίσκεται σε αυτό που άφησε να εννοηθεί, ότι δηλαδή ανοιχτά είναι το ενδεχόμενο της παραίτησής του. Όλοι τρέχουν να κατηγορήσουν ότι εγώ ασκώ κριτική και έκανα πολιτική. Δεν με απασχολεί, δεν με ενδιαφέρει. Αυτοί θα υποθηκεύσουν το μέλλον της πόλης. Εγώ δεν είμαι ερωτευμένος με τα αξιώματα και θα το αποδείξω σε λίγες μέρες. Αυτοί είναι ερωτευμένοι με τα αξιώματα. Εγώ όχι.